Θα έρθουμε τώρα στην τοπική επικαιρότητα. Το τέλος της περασμένης εβδομάδας πραγματοποιήθηκε μια συνέλευση των κατοίκων των χωριών Αγίου Δημητρίου και Ριακίου με στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων τα οποία συνεχίζουν να υπάρχουν στην περιοχή αλλά και των δρομολογημένων εξελίξεων. Σημαντικότερο όλων βεβαίως οι εξελίξεις στον χώρο της ενέργειας της ΔΕΗ. Όλα αυτά λοιπόν συζητήθηκαν, ακούστηκαν απόψεις, καταγράφηκαν αγωνίες των κατοίκων και τώρα θα καταλάβουμε τι ακριβώς συνέβη με την βοήθεια του κυρίου Ηλία Τεντζογλίδη, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας του Αγίου Δημητρίου. Καλησπέρα, κύριε Τεντζογλίδη. Καλησπέρα, κύριε Χριστόμουλε. Ποια ήταν η ατζέντα που συζητήθηκε, ποια θέματα θίχθηκαν, κάντε μας μια το ρεπορτάζ, παρακαλώ, τη ημέρα εκείνη. Ναι, την 5η 14 Νοεμβρίου, σε κάλεσμα των κοινοτήτων Αγίου Δημητρίου και Ριακίου και των συλλόγων της περιοχής των ανέργων και της μεταλλεργητικής περιόδου, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα οι κάτοικοι και οι φορείς από την περιφέρεια και από το Δήμο και πλήθος κατοίκων. Συζητήσαμε τα προβλήματα που απασχολούν την περιοχή μας και που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον. Και εκφράστηκε μια μεγάλη αγωνία και προβληματισμός και ανάγκη για δράση. Προβλήματα που έχουν να κάνουν, κύριε Χριστόδουλε, και θέματα που είναι για μας κυρίαρχο το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου και των Ορυχείων, που αντιλαμβάνεστε θα επηρεάσει όσο κανέναν άλλον και στην περιοχή και στη χώρα το κλείσιμο του εργοστασίου. Βεβαίως. Γιατί καλώς ή κακώς η περιοχή μας είναι εξαρτημένη από τη λειτουργία και δεν μπορούμε πλέον να περιμένουμε με σταυρωμένα χέρια, γιατί θα βρεθούμε σε δυσάρεστες καταστάσεις και από το χάσιμο των θέσεων εργασίας και από το συνέπειες όσον αφορά την μη αποκατάσταση και μη επαναπόδοση των εδαφών των ορυχείων στους κατοίκους, όπως προέβλεπε, να θυμίσω, ο νόμος όταν γίνανε οι αναγκαστικές απαλωτριώσεις πριν πολλές δεκαετίες των χωραφιών μας, και όσον αφορά την επόμενη μέρα των χωριών μας. Το σημαντικότερο πρόβλημα λοιπόν που υπάρχει είναι το τι θα γίνει την επόμενη μέρα από το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου αλλά και το πώς θα φτάσουμε ως εκεί. Υπενθυμίζω ότι τέλος του 2015 έχουμε το κλείσιμο δύο μονάδων, τον επόμενο χρόνο την επόμενη μονάδα. Όπως και να έχει, το τέλος έχει φτάσει, βρισκόμαστε στην αρχή του τέλους. Και μια κοινότητα όπως η δική σας αναφέρεται πολύ σωστά ότι επηρεάζεται πιο πολύ από οτιδήποτε λόγω και της φυσικής γειτνίας, είστε ακριβώς δίπλα από την εξέλιξη αυτή. Τι ζητήσατε από τους φορείς που έδωσαν το παρόν, όσοι έδωσαν το παρόν, κύριε Τεντζογλίδη? Ναι, εμείς εκφράσαμε τους προβληματισμούς μας και ζητήσαμε να υπάρξει ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα που δυστυχώς δεν υπάρχει. Κυρίως οι κάτοικοι εξέφρασαν ότι είναι σε λάθος κατεύθυνση το κλείσιμο του ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου. Τώρα, ναι, ναι. Δεν εξυπηρετεί, βέβαια, δεν εξυπηρετεί ούτε την περιοχή, ούτε το φθηνό ρεύμα που ευαγγελίζονταν κάποιοι ότι θα έχουμε όταν κλείσουμε τους ΑΕΣ και θα έρθουν τα φωτοβολταϊκά που βλέπουμε να φυτρώνει γύρω μας και κοντεύουν να μας πνίξουν. Ούτε φθηνό ρεύμα έχουμε και ούτε προοπτική ανάπτυξης περιοχής υπάρχει. Ζητήσαμε να γίνει ένα σχέδιο πολύ συγκεκριμένο για την περιοχή, μακροπρόθεσμο, όπως δεν έγινε ποτέ. Ζητήσαμε να μάθουμε πώς αξιοποιείται και πώς θα αξιοποιηθεί και ο τοπικός πόρος ανάπτυξης, που να θυμίσω αφορά έργα που έπρεπε να γίνουν όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της περιοχής, που δυστυχώς δεν έγινε. Και είναι ένα πάγιο αίτημά σας και λόγος κινητοποιήσεών σας στο παρελθόν, θυμόμαστε πολύ καλά. Βεβαίως. Ζητήσαμε να γίνουν υποδομές που είναι ανύπαρκτες υποδομές. Ζητήσαμε να γίνει ένα αρδευτικό, το οποίο ίσως είναι από τις λίγες περιοχές με τέτοιο μεγάλο και έφορο κάμπο που έχει η περιοχή μας, που δεν υπάρχει σχεδιασμός για αρδευτικό. Ανταυτού βλέπουμε πολύ έφορα παραγωγικά χωράφια που έγιναν αναγκαστικές απαλωτριώσεις από την ΔΕΗ με την προοπτική να γίνει εξόριξη του λιγνίτη. Σήμερα έχουν δοθεί στην ΔΕΗ ΑΕ και στείνονται φωτοβολταϊκά. Άρα δεν είναι μόνο ότι στερείται και η χώρα μας και η περιοχή μας εδαφών τα οποία θα παρήγαγαν την τροφή του ανθρώπου, το πιο σημαντικό αγαθό που υπάρχει. Ζητήσαμε να υπάρχει πολύ συγκεκριμένος σχεδιασμός γενικότερα και θέλουμε άμεσες απαντήσεις. Γι' αυτό και το επόμενο χρονικό διάστημα θα επιδιώξουμε και θα κάνουμε συναντήσεις σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας και ΔΕΗ και κράτους,
Γιατί δεν μπορούμε, όπως είπα και πριν, να περιμένουμε με σταυρωμένα τα χέρια να έρθει αυτό το τέλος που φαίνεται να είναι πολύ μαύρο για την περιοχή μας. Και να θυμίσω ότι η περιοχή είναι που έδωσε 40 χρόνια τα σπλάχνα της και στην ΔΕΗ να γίνει μεγαλύτερη επιχείρηση στη χώρα και όχι μόνο στα Βαλκάνια, να αναπτυχθεί και να γίνει τεράστια αυτή η επιχείρηση. Και εδώ εμείς, κύριε Χριστόδουλε, μιλάμε για τις ζωές μας και το μέλλον μας. Ναι. Και περιοχές κάτι, όπως η δική σας είχαν μόνο βάλει... Και αυτό δεν είναι τα κέρδη τους και οι επενδύσεις τους. Αυτό το γνωρίζαμε, κύριε Τζογλίδη, εδώ και καιρό το γνωρίζαμε. Αυτό το θέμα είναι η πολιτική τι κάνουν, η πολιτική ηγεσία της χώρας. Η επιχείρηση, ειδικά τώρα που δεν είναι δημόσια και έχει το ιδιωτικό μπροστά, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει για να αυξήσει τα κέρδη της. Οι πολιτικοί μας εκπρόσωποι τι κάνουν, είναι το θέμα. Μάλιστα. Και επίσης να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι έχει δημιουργηθεί και το τελευταίο χρονικό διάστημα ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη μετακίνηση των κατοίκων από και προς την πόλη. Με το δρόμο, τι ακριβώς συμβαίνει? Για το δρόμο. Βέβαιως, μάθαμε ένα πρωί ότι ο δρόμος που μετακινούμασταν τόσα χρόνια περιμετρικά του Άγιος Αγίου Δημητρίου είναι ιδιωτικός. Πρώτον αυτό και πώς καλυπτόμαστε νομικά και κατά δεύτερον η μεταφορά των ανεμογεννητριών που έχει περνάει και από αυτόν τον δρόμο και μέσα από τα χωριά μας δημιουργεί μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα. Ναι. Και φθορές στον δρόμο. Και επίσης η εναλλακτική που έχουμε από τον κάμπο του Σαριγκιόλ, εκεί επίσης κινούνται βαριά και μεγάλα οχήματα με συνέπεια να είναι πολύ επικίνδυνος για τους κατοίκους και έχει καταστραφεί και το οδόστρωμα. Πρέπει να πάρθει και εκεί μια πρωτοβουλία για να δοθεί λύση. Δηλαδή δεν μπορεί, ενώ έπρεπε να βελτιώνονται οι υποδομές, να είναι όλο και χειρότερες. Κύριε Τζογλίδη, το θέμα του δρόμου, το είχατε θίξει εδώ και πολύ καιρό, εδώ και 1-2 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, είχατε λάβει κάποια απάντηση από τον Δήμο, από την Περιφέρεια, από κάποιον βουλευτή? Σας ενόχλησε κάποιος να ρωτήσει τι γίνεται? Με έκπληξη, όπως σας είπα και πριν, μάθαμε ότι ο δρόμος που κινούμασταν τόσα χρόνια είναι ιδιωτικό. Ανήκει στη ΔΕΗ. Ναι. Και κατά δεύτερον, ο επαρχιακός κανονικός δρόμος που πρέπει και μπορούμε να μετακινούμαστε οι κάτοικοι του Αγίου Δημητρίου Διαρχής και Ακρινής είναι μέσω του χωριού του Καπνοχωρίου. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, αυτό αυξάνει τα χιλιόμετρα και δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι αυτή η απάντηση. Γιατί απαλωτριώθηκαν εκτάσεις και δρόμοι και από την ΔΕΗ και εγκατακλείδη μας απαγορεύεται ή δεν μας επιτρέπεται, να το πω έτσι, νόμιμα να κινούμαστε από εκεί. Με πρέπει δική σας ευθύνη, λένε. Ναι, δώσει λύση. Μάλιστα. Επίσης, να αναφέρω ότι αυτό που ζητάμε χρόνια τώρα, ανταποδοτικά στα χωριά, έπρεπε να έχει γίνει και τώρα να γίνει ένας πρότυπος οικισμός όσον αφορά τις υποδομές που πρέπει να έχουμε και να είναι κίνητρο οι κάτοικοι να μένουν εδώ, όχι να φεύγουν από τα χωριά μας και να πάνε να μένουν στις πόλεις, όπως η αξιοποίηση του ορεινού όγκου του Βερμίου. Mm-hmm. Είναι λίγο τραγικό σε άλλους οικισμούς, να αναφέρω και αυτό, να συζητάμε για αντικατάσταση και επισκευή του αρδευτικού ή του βιολογικού και της αποχέτευσης και εδώ να μην έχουμε καν ούτε σε στάδιο μελέτης τέτοιες υποδομές. Επίσης ζητάνε οι κάτοικοι στις απαλυτρωμένες εκτάσεις που γίνανε αναγκαστικές από τη ΔΕΗ να δημιουργηθεί ένα φωτοβολταϊκό το οποίο να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων. Της τοπικής κοινωνίας. Αυτό ήταν μια πολύ σωστή παρατήρηση την οποία διάβασα σχετικά με τη συνέλευση εκείνη και μοιάζει να έχει προοπτική, δεν ξέρω αν υπάρχει πολιτική ανταπόκριση, αλλά μοιάζει μια πολύ καλή ιδέα αυτή. Γιατί όχι, είναι ένα κίνητρο στα τόσα που πρόσφερε η περιοχή να δοθεί ένα φωτοβολταϊκό που θα κατασκευαστεί και από τη ΔΕΗ και από το κράτος, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ανάγκες και θέρμανσης και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της περιοχής μας. Αυτό με μια σειρά από υποδομές, με το αρδευτικό, μπορούν να κρατήσουν τους νέους της περιοχής, αλλά και τους νέους στην περιοχή μας. Αλλά επίσης να ξέρετε ότι έχουμε τον Άγιο Αγίου Δημητρίου που λειτουργεί και έχει χιλιάδες θέσεις εργασίας μαζί με τα ορυχεία. Άρα οι θέσεις εργασίας υπάρχουν με την κατάλληλη αναβάθμιση επιστημονική και τεχνολογική του ΑΕΣ, θα μπορούσαν για αρκετά χρόνια να λειτουργήσουν τα εργοστάσια και να μην μπαίνουμε στη διαδικασία τώρα να ψάχνουμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αυτό είναι δεδομένο. Με πολιτική απόφαση έκλεισε το εργοστάσιο, δεν έκλεισε για πρακτικούς λόγους επειδή δεν μπορούσε να λειτουργήσει άλλο. Ήταν πολιτική η απόφαση, γνωστό αυτό. Ευχαριστούμε χρόνο σας, κύριε Πρόεδρε. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη για συνέχεια τον αγώνα σας.